Θέατρο Γιάννος Πραγματιώτης του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πραγματικά την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, γιατί επί 12 χρόνια, 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ήταν πάντα συμπαραστάτης, βοηθός, σε μια προσπάθεια που καθόλου εύκολη δεν ήταν, προκειμένου να μπορέσουμε να καθιερώσουμε τα γεωπάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποτελούν σήμερα ένα σήμα ποιότητας της UNESCO, το οποίο απευθύνεται σε εκείνες τις περιοχές. Ήδη υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα από τους σχετισμούς που προηγήθηκαν. Απευθύνεται και αναδεικνύει τον πλούτο περιοχών, οι οποίες δεν είχαν την τύχη να είναι στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης, δεν είχαν την τύχη να αναδείξουν μέχρι σήμερα αυτόν τον μοναδικό πλούτο. Κάποιος ανέφερε από ο Αντιδήμαρχος Συνθίας, ο κ. Στελζής, ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια περιοχές αγροτικές μπαίνουν στο χάρτη. Ναι, πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να ανήκεις σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και να μπορείς με τη δύναμη αυτού του δικτύου να απευθύνεσαι όχι μόνο στο κοινό της χώρας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό προσπαθεί η UNESCO να αναδείξει την συνολική κληρονομιά αυτού του πλανήτη, είτε είναι η πολιτιστική κληρονομιά, είτε είναι η φυσική κληρονομιά. Η γεωλογική κληρονομιά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εδώ και αιώνες από το πρώτο εθνικό πάρκο που καθιερώθηκε στον κόσμο, το Yellowstone στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν στον πυρήνα των προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι από τις πρώτες προστατευόμενες περιοχές και εθνικά πάρκα που δημιουργήθηκαν στον κόσμο, δεν μπόρεσε να αποκτήσει την διάσταση την οποία άλλα στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου. Το 1972 η UNESCO με την Παγκόσμια Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς δημιούργησε εκείνο το πλαίσιο μέσα στο οποίο για πρώτη φορά στο ίδιο επίπεδο τέθηκαν από τη μια μεριά τα πολιτιστικά αγαθά και από την άλλη μεριά τα φυσικά αγαθά. Έτσι λοιπόν, με αυτή την Παγκόσμια Σύμβαση, πολύ σημαντικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εντάχθηκαν και αποτελούν σήμερα αναγνωρισμένα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Έτσι, σας δείχνω μερικές εικόνες από το μεγάλο φαράγγι, το Grand Canyon στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Giant's Causeway στη βόρεια ακτή της Ιρλανδίας, μια φιλόξενη ακτή, χωρίς κανένα περαιτέρω ενδιαφέρον πέρα από αυτή την σημαντική θέση, κι όμως η ένταξη και η αναγνώριση αυτής της βραχούδους ακτής στα οδίκτυα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς συνέβηνε ώστε από το πουθενά 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο να επισκέπτονται αυτή την άγωνη ακτή προκειμένου να θαυμάσουν τα δημιουργήματα της φύσης και να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στην τοπική κοινωνία. Μέσα στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι βέβαια πολλά βουνά, μεταξύ των οποίων ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι το βουνό Φούτζι στην Ιαπωνία, που εντάχθηκε όχι μόνο για την προφανή γεωλογική του αξία, αλλά και για τη σημασία που έχει το βουνό αυτό για το λαό της Ιαπωνίας. Το κριτήριο στην λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς, και εδώ βλέπουμε το Yosemite Park στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι να αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα που να αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη ουσιαστικά της ιστορίας του πλανήτη. Ήταν όμως αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο? Δυστυχώς, 30 χρόνια μετά αποδεικνύεται ότι η Παγκόσμια Σύμβαση δεν ήταν το αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία της παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς, γιατί μόνο το 1,8 των θέσεων που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα αποτελούν γεωλογικά μνημεία. Έτσι,
βρίσκω ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό. Από το 1991 προσπάθησε με ένα διεθνές συνέδριο να προχωρήσει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο που θέτει η Διεθνής Διακήρυξη για τα Δικαιώματα της Ποινής της Γης, η οποία έγινε στη Γαλλία, να δημιουργήσει ένα καινούριο πλαίσιο. Με βάση αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, που δημιούργησε η UNESCO το 1991, περίπου 9 χρόνια μετά και μετά από πολλές προσπάθειες σε επιστημονικό επίπεδο, δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο γεωπάρκων, που όπως ήδη αναφέρθηκε, 4 περιοχές από την Ευρώπη συγκρότησαν αυτό το δίκτυο για να βοηθήσουν την ανάπτυξη του γεωτουρισμού, την επισκεψιμότητα δηλαδή των μνημείων αυτών που έχουν πραγματικά παγκόσμια αξία. Μέσα σε 15 χρόνια το δίκτυο αυτό που λέγαμε τότε σαν φιλοδοξία να μπορέσει να καλύψει τη γεωγραφική Ευρώπη από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια για να εκφράσει και να αντιπροσωπεύσει όλες τις θέσεις εκείνες που μας βοηθούν να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι των Υπήρων που δημιούργησε το σπίτι μας στην Ευρώπη, έγινε πραγματικότητα ή σχεδόν έγινε πραγματικότητα. 69 θέσεις έχουν ενταχθεί σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Από τις Αζόρες και τα Κανάρια νησιά στον Ατλαντικό μέχρι το βόρειο κύκλο στην Ισλανδία και στη Φιλανδία και ανατολικότερα μέχρι το Τρόοδο στην Κύπρο, αστεράκια στο χάρτη προστίθεται κάθε χρόνο, βοηθώντας να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο σπίτι στο οποίο ζούμε. Το 2004 και πάλι με πρωτοβουλία της UNESCO, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο γεωπάρκων πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Μια χώρα, η Κίνα, που είχε ήδη επίσης αντιληφθεί τη σημασία του γεωπάρκων και είχε δημιουργήσει το δικό της δίκτυο σε εθνικό επίπεδο. Από τα χρόνια που πέρασαν, 120 μνημεία σημαντικά εντάχθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο σε 33 χώρες, τα 69 ήδη σας είπα είναι στην Ευρώπη, τα 46 στην Ασία και στον Ειρηνικό, 2 στη Λατινική Αμερική, 2 στη Βόρεια Αμερική και 1 στην Αφρική. Η ουσία της ανακήρυξης των γεωπάρκων είναι ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε περιοχές οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν αυτή την τεράστια κληρονομιά που διαθέτουν, την τοπική φυσική κληρονομιά που διαθέτουν, σαν ένα κλειδί που θα ξεκλειδώσει και θα ξεκινήσει την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, που θα κάνει τους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους, που θα αξιοποιήσουν τα μνημεία και μέσα από την αξιοποίηση των μνημείων θα κινηθεί σιγά σιγά και η τοπική οικονομία. Γιατί αυτό που είμαστε είναι ο τόπος μας. Έτσι, τα γεωπάρκα από την αρχή υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση, σύμφωνα με τις αρχές της UNESCO, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για να μιλήσουν για το παρελθόν της γης, αλλά ουσιαστικά για να αξιοποιήσουν τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε μελετώντας το παρελθόν της γης για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο, ασφαλέστερο, ένα καλύτερο κόσμο. Μαθαίνοντας στα γεωπάρκα το τι έγινε στο παρελθόν της γης, τι σημαίνουν οι φυσικές καταστροφές του παρελθόντος, μπορούμε να μάθουμε να είμαστε λιγότερο υπερόπτες απέναντι στις φυσικές δυνάμεις. Μαθαίνοντας το παρελθόν της γης, μαθαίνοντας το τι σήμαιναν οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον στο παρελθόν, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλύτερο τι είναι αυτή η κρίση την οποία ζούμε σήμερα, η κλιματική κρίση, η οποία δημιουργεί τόσα προβλήματα στις ανθρώπινες κοινωνίες του αύριο. Και βέβαια η ανάπτυξη του γεωτουρισμού. Ενός τουρισμού με ανθρώπινο πρόσωπο έγινε ένα μεγάλο συνέδριο που οργάνωσαν τα γεωπάρκα με όλους τους παγκόσμιους παίκτες στον τομέα του τουρισμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού μέχρι τον National Geographic, και καταλήξαμε ότι ο γεωτουρισμός δεν είναι ο γεωτουρισμός μόνο των γεωλογικών μνημείων.
αλλά είναι ο τουρισμός ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τη γεωλογία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την αισθητική του τοπίου, την ομορφιά που μας χαρίζει απλόχερα το φυσικό περιβάλλον, την κληρονομιά, αλλά και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Εκεί στηρίζεται η ανάπτυξη του τουρισμού και γι' αυτό η Ελλάδα, οι ελληνικές αγροτικές περιοχές, οι περιοχές που φτάσαμε στο σημείο να τις θεωρούμε σήμερα μειονεκτικές γιατί βρίσκονται στην περιφέρεια, είναι αυτές που έχουν ένα τεράστιο πλούτο που μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς τοπικής ανάπτυξης. Και ναι, τα γεωπάρκα βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια. Φιλοδοξούν όμως να είναι πρωταγωνιστές γεγονότων, να είναι αυτά τα οποία θα δημιουργήσουν αυτό το άγμα προς τα μπροστά. Αυτό τελικά που χρειάζεται η χώρα. Ο γεωτουρισμός λοιπόν, ανακαλύπτοντας και κατανοώντας τη δύναμη που κρύβει μέσα του το φυσικό περιβάλλον που μας περιβάλλει, αισθάνεται και μπορεί να αναδείξει την αισθητική του τοπίου, την γεωλογία, τα οικοσυστήματα, την πολιτιστική κληρονομιά και να δημιουργήσει κίνηση προς τις περιοχές αυτές. Έτσι, συνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας γεωτουριστικές δράσεις, προβάλλοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αναπτύσσοντας καινούργιες δραστηριότητες στην Ήπεθρο, εκπαιδεύοντας την κοινωνία με όρους αειφορίας, συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη μέσα από συνέργειες. Συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Στο τοπικό επίπεδο, ανάμεσα στους φορείς που συμβάλλουν για να αναδείξουν τον τόπο, γιατί κανένας δεν διαθέτει τον τόπο μόνος του, όλοι σε κάθε τόπο είμαστε μέλη μιας οικογένειας που έχουμε το προνόμιο να απολαμβάνουμε αυτόν τον τόπο, άρα όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Συνέργειες σε εθνικό επίπεδο, με τους φορείς της πολιτείας, τους επιστημονικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ινστιτούτα, για να αναδείξουν αυτή την κληρονομιά, συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το κάθε ένα αστεράκι στο χάρτη μπορεί να αποτελέσει τον αντιπρόσωπο όλων των υπόλοιπων γεωπάρκων. Έτσι, αυτό το παγκόσμιο δίκτυο αναπτύχθηκε, δημιουργήσαμε παγκόσμια συνέδρια σε πολύ μεγάλες, προσπάθειες οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε το συνέδριο που έγινε στον Καναδά και ήταν ένα ανοιχτό παράθυρο για τον νέο κόσμο. Βλέπουμε το τέταρτο συνέδριο το οποίο έγινε μόλις πέρυσι το Σεπτέμβριο στην Ιαπωνία και πάλι με τεράστιο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά από ένα δίκτυο το οποίο υποστηρίχθηκε η UNESCO, από την UNESCO να μπορέσουμε στις 17 Νοεμβρίου του 2015 να μιλήσουμε για το καινούριο πρόγραμμα, τα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO, που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της UNESCO ομόφωνα. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει αναγνωριστεί με χειροκρότημα. Όλο το αμφιθέατρο είχε σηκωθεί, όλοι οι εκπρόσωποι χωρίς καμία ένσταση στην αντίστοιχη επιτροπή. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών της παγκόσμιας κοινότητας να συνεννούν για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τι προσπαθεί να κάνει αυτό το καινούριο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα αδελφό πρόγραμμα με το πρόγραμμα των γεωεπιστημών της UNESCO. Έτσι βλέπουμε ότι το Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών και Γεωπάρκων της UNESCO έχει δύο πυλώνες πλέον. Μετά την απόφαση αυτή, ο ένας πυλώνας είναι το γνωστό πρόγραμμα γεωεπιστημών που υπήρχε μέχρι σήμερα εδώ και 40 χρόνια από την UNESCO. Ο άλλος πυλώνας είναι τα παγκόσμια γεωπάρκα. Δημιουργείται ένα διεθνές συμβούλιο το οποίο θα αξιολογεί τις προτάσεις. Και εδώ ο ρόλος των εθνικών επιτροπών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ είναι τα όργανα του καινούριου προγράμματος. Υπάρχει το συμβούλιο. Υπάρχει το Διεθνές Γραφείο, το οποίο εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί καμία απόφαση πλέον, καμία ένταξη δεν μπορεί να γίνει δεκτή στο καινούριο Διεθνές Πρόγραμμα χωρίς την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού. Και αυτό βέβαια είναι συμβάλλει στην ανάδειξη του Συμβόλου Ποιότητας που αποτελεί το σήμα των παγκοσμίων.
παγκόσμιων γεωπάρκων. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το τι περιλαμβάνει η καινούργια διακήρυξη. Θα πρέπει τα γεωπάρκα να φιλοξενούν γεωτόπους διεθνούς σημασίας. Δεν αρκεί δηλαδή να έχουμε απλώς γεωλογικά μνημεία σε μια περιοχή προκειμένου να τα αναδείξουμε. Και πρέπει αυτά τα μνημεία να μπορούν να είναι σημαντικά για να διηγηθούν την ιστορία της εξέλιξης του πλανήτη. Δεν αρκεί να είναι απλώς ένα σπήλαιο ή μια σημαντική για μας θέση. Θα πρέπει να διατηρήσουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά που είναι η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από πάνω, επιβάλλεται από τα πάνω, γιατί ξέρετε πολλές φορές και νομίζω ότι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης το ξέρουν καλύτερα από όλους. Πόσες φορές όταν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάτι που δεν είναι όριμο ακόμα στις τοπικές κοινωνίες, βρίσκουμε δυσκολίες, βρίσκουμε αντιδράσεις. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο θα πρέπει να σταματήσουν αυτό που παραδοσιακά έκαναν μέχρι σήμερα. Τα γεωπάρκα λένε κάτι εντελώς διαφορετικό. Σέβονται την κληρονομιά που υπάρχει στην κάθε περιοχή και προσπαθούν με τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών, έτσι όπως εκφράζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να εντάξουν και να αξιοποιήσουν τη γεωλογική τους κληρονομιά. Πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένα όρια. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, γι' αυτό μιλάμε για την τρίτη, ουσιαστικά την τρίτη ανακήρυξη που κάνει η UNESCO μετά από τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και τα αποθέματα της βιόσφαιρας. Τα γεωπάρκα είναι η τρίτη ουσιαστικά κατηγορία. Θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε το αντίστοιχό τους στην ελληνική νομοθεσία με την ανακήρυξη των περιοχών οικοανάπτυξης που δυστυχώς δεν προχώρησε σύμφωνα με το 1650. Τα γεωπάρκα επίσης οφείλουν να δημιουργούν συνέχειες. Δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά με τίποτα από αυτά που υπάρχει. Αντίθετα, λειτουργούν συνεργατικά. Δεν είναι κανένας υπεύθυνος για τα γεωπάρκα, αλλά όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή πρέπει να συμβάλλουν έτσι ώστε να αναπτύξει αυτός ο πλούτος. Ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη. Το γεωπάρκο δεν επισέρχεται στις ευθύνες των ήδη αναγνωρισμένων δημόσιων φορέων. Δεν θα έρθει το γεωπάρκο να πει ούτε στην εφορία αρχαιοτήτων τι να κάνει, ούτε στο δασαρχείο τι να κάνει. Ο καθένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις, τις δικές του προτεραιότητες, τις δικές του υποχρεώσεις με βάση την ελληνική νομοθεσία. Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες, να βάλουμε όλες αυτές τις κουκίδες που υπάρχουν στο κάρτη σε κάθε μια περιοχή και να δημιουργήσουμε το προσθετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι που επιδιώκει η UNESCO μέσα από αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, τι είναι πραγματικά τα γεωπάρκα? Είναι αυτά τα υπέροχα τοπία. Είναι περιοχές με διεθνή επιστημονική αξία αναγνωρισμένη από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Είναι σημεία τα οποία συμμετέχουν σε μια περιοχή. Δεν είναι μεμονωμένα σημεία. Και αυτό είναι σημαντικό. Περιλαμβάνουν πολύ σημαντικά οικοσυστήματα. Και σας δείχνω εικόνες έξω από την Ελλάδα, γιατί σε λίγο οι συνάδελφοι από τα γεωπάρκα της Ελλάδας θα σας δείξουν τις δικές μας εικόνες. Είναι τόποι που συνδυάζουν την πολιτιστική με την φυσική κληρονομιά. Η γεωλογία με τον πολιτισμό. Και εδώ βλέπετε μνημεία ενός αρχαίου πολιτισμού, του κινέζικου πολιτισμού. Βλέπετε τα ιερά βουνά της Κίνας. Στην κορυφή τους υπάρχουν ναοί. Αλλά τα γεωπάρκα είναι όλα μαζί. Και η φύση και το βουνό και τα δάση και τα μνημεία. Και βέβαια υπάρχει και η άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από τη Λέσβο. Η σκυλιά. Μια σπηλιά, μια άγνωστη σπηλιά, δεν είναι τόσο όμορφη όσο τα σπήλαια της Κρήτης, δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο το σπήλαιο των Λιμνών, δεν είναι ενδεχομένως τόσο μεγάλη όσο άλλα σπήλαια που διαθέτει η χώρα μας, τα τόσα πολλά, όμως έχει ένα προνόμιο. Συνδέεται με έναν από τους πιο όμορφους μύθους της ελληνικής